Και κάτι πιο αλέγκρο, χριστουγεννιάτικο. Κύριε Λάπα, ακουγόμαστε? Μαρία μου, ακουγόμαστε εκεί πίσω? Θέλω να μου πει ο κύριος Γιάννης. Ωραία. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Δεν μου φέρατε και ένα κουραβιεδάκι για να δείτε την θανάτωση του Ευόδους Κουραβιέ live? Αυτό είναι ωκεανός. Λέει, αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύ χώρος εδώ. Το έχεις ξαναδεί αυτό? Εσύ μέσα στο χώρο. Μόνο πρόσωπα που αγαπάνε και αγαπιούνται. Να ξαναπούμε μια μεγάλη καλησπέρα και στις κυρίες που μας έχουν γυρισμένη την πλάτη. Δεν άντεξα, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το πω. Εδώ και 2 ώρες περίμενα για να το πω αυτό. Όλοι αδειμονούσαμε, εγώ περιμένω αυτό πάντα. Γιατί λέει μετά, δεν βρήκα θέση, πήγα εκεί, γινόταν χαμός, δεν βρήκα θέση. Μα πώς, αφού ο χώρος είναι έτοιμος για συγκεκριμένη, έτσι, υπάρχει μια τάξη συγκεκριμένη. Αταξία λίγο, αγαπησιάρικη, αλλά υπάρχει μια τάξη, έτσι. Για να βολευτούμε όλοι, να καθίσουμε όλοι. Εμείς θέλουμε να καθόμαστε όπως στο γάμο. Θα μου πείτε, σε γιορτή ήρθαμε, στη γιορτή της Ελένης και Ακροπούλου. Φέραμε την 21 Μαΐου στην 21η Δεκεμβρίου. Πολύ ωραίο αυτό. Μου άρεσε. Τα ξέρω. Είναι του Αγίου Θεμιστοκλέους, του πατέρα μου. Αυτό, ναι. Του Ποιμένος. Υπάρχει. Ο Ποιμήν. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Κρατάω στα χέρια μου ένα τεράστιο βιβλίο. Ένα βιβλίο που μόνο αυτή η εξαιρετική, υπέροχη εκδότρια, συγγραφέας, μεταφράστρια, επιμελήτρια, μία κυρία η οποία κοσμεί τον χώρο του βιβλίου εδώ και πολλά χρόνια, αποφάσισε να μας χαριστεί εδώ απόψε με την Αναστασία, τη Ρωμιά Σουλτάνα, από τις εκδόσεις Ωκεανός. Δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτόν τον εκδοτικό οίκο τον έχω αγαπήσει πολύ. Και αν έγραφα και εγώ κάποτε την ιστορία του Ιάκυνθου, που ήταν ένας ευνούχος εκεί στο παλάτι και ήταν ο καλύτερος ταμπής, τους που έκανε τους καφέδες, τους καλύτερους καφέδες, αλλά είχε ένα μυστικό. Δεν ήταν καλά ευνοχισμένος. Και ξέφευγε που και που μερικές φορές και πέρασε πολλά και διάφορα. Αλλά αυτός μόνο ομορφιά και νοστιμιά και αρώματα, για σου Παναγιώτη μου, πρόσφερε στον κόσμο. Όπως εσύ, Ελένη μου, με το βιβλίο σου και με τα βιβλία σου. Γιατί είσαι από τους λίγους εκδότες, και το λέω με πάσα ειλικρίνεια, που γνωρίζεις πάρα πολύ καλά τη γραφή, το βιβλίο, τις λέξεις. Αυτό φαίνεται από τους εξαιρετικούς συγγραφείς που φιλοξενείς στους εκδοτικούς σου οίκους. Αυτό φαίνεται από τα βιβλία σου. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται εδώ, τους φίλους σου, τους συγγραφείς σου, τους ανθρώπους του εκδοτικού οίκου, γιατί πάντα πίσω από αυτά τα όμορφα βιβλία είναι πολλά πρόσωπα που δουλεύουν. Αλλά πριν απ' όλα να χαιρετήσουμε όλους τους φίλους που μας απολαμβάνουν τώρα και θα απολαύσουν ό,τι έχει ετοιμάσει ο κορυφαίος μαέστρος
Γιώργος Τσοκάνης, γιατί ήρθαμε σε μια γιορτή για να απολαύσουμε τη μουσική μετά τον λόγο και να συνεχίσουμε έτσι λίγο πριν τις γιορτές, να χαρούμε, να περάσουμε όμορφα. Ελάτε κυρία Βασιλάκου και άλλη κορυφαία εκδότρια εδώ, ιστορική. Ωραία. Φιληθείτε εκεί. Α, ξαναφιληθείτε, δεν πειράζει. Μέσω του Μπούκια μας παρακολουθούν σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Αλλού είναι νύχτα, αλλού ξημερώνει. Και όσοι φίλοι Παναγιώτη μου και Πόπη μου και Αλέξανδρε έχουν ακούσει ότι θα υπάρξει αυτή η ζωντανή γιορτή, είμαι σίγουρος ότι ήδη αρχίζουν και αυτοί μαζί μας να αγαπούν την Αναστασία, τη Ρωμιά Σουλτάνα. Βλέπω πολλά αγαπημένα πρόσωπα εδώ, αλλά θέλω να πω για τη χάρηκα πιο πολύ. Γιατί στο τρίτο τραπέζι βρίσκονται κάποιοι άνθρωποι που προσφέρουν, και το λέω με όλη τη σημασία και την κυριολεξία, προσφέρουν στο χώρο του βιβλίου. Είναι η βιβλιοθηκονόμη και χάρηκα πάρα πολύ που το ημερολόγιο θα κυκλοφορήσει από τον ωκεανό και θα το παρουσιάσουμε κάποια στιγμή εδώ. Χάρηκα γιατί όταν δίναμε μάχες για το χώρο του βιβλίου για να γίνουν όλα αυτά που ακολούθησαν μετά, τα τεράστια βιβλιοπωλεία, η πάρα πολύ και καλή εκδοτική οίκη, γιατί προσπαθούσαμε να φτιάξουμε τη βιβλιονέτ, τον ΟΣΔΕΛ, να φτιάξουμε βιβλιοθήκες την εποχή που, εάν προχωρούσε αυτό το πρόγραμμα που είχαν σκεφτεί κάποιοι, ίσως να ήταν το μεγαλύτερο έργο στην Ελλάδα από την εποχή του Καποδίστρια. Το μεγαλύτερο έργο θα ήταν αυτό και να ήταν και διαφορετική η εικόνα η σημερινή. Και είμαι σίγουρος ότι δεν θα είχαμε φτάσει στην παρακμή. Κάποια στιγμή λοιπόν, Ελένη μου, αποφασίσαμε με την πρόεδρο τότε και τώρα, το βιβλιοθηκονόμο, την κυρία Κυριακοπούλου, να εκδώσουμε ένα βιβλίο «Βιβλιοθήκες, γιατί δεν έχουμε και τι πρέπει να γίνει». Και χάρηκα πάρα πολύ που βρέθηκε απόψε εδώ, γιατί αυτή η βραδιά είναι μια ιστορική βραδιά για το χώρο του βιβλίου. Να ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά τον ωκεανό, την Ελένη που η αγάπη της είναι ένας ωκεανός πραγματικός, για μια ακόμη φορά όλα τα παιδιά πίσω των εκδόσεων, τους ευχαριστούμε και να σας ευχηθούμε να έχουμε καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές και μια διαφορετική, δημιουργική και καλή χρονιά. Σας ευχαριστούμε όλους. Ήταν να μιλήσουμε κάπως αλλιώς, τα λέμε για να μας ακούν και οι άνθρωποι από τον Μπούκια, επιμένουν σε αυτό, τα πάμε όλα. Τώρα όμως θα ακούσουμε τα καλύτερα. Ελάτε κυρία Κεκλοπούλου. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε απόψε εδώ, που ήρθατε να με τιμήσετε, αλλά εγώ νομίζω ότι ο λόγος που σας κάλεσα, αυτό μάλλον ήταν που ήθελα, ήταν να σας ευχαριστήσω κυρίως. Δεν είναι μόνο να σας παρουσιάσω το βιβλίο που έβγαλα, έτσι κι αλλιώς θα σας το έδινα όταν θα ερχόσασταν από τα γραφεία, αλλά ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμπαράστασή σας, για τον τρόπο που συμπορεύεστε μαζί μας και για τους αγώνες που κάνουμε, γιατί είναι μια δύσκολη εποχή και πρέπει αυτή τη δύσκολη εποχή ο ένας να δίνει το χέρι στον άλλον και όλοι μαζί να προχωράμε. Δεν θα καθυστερήσω άλλο, θα ευχαριστήσω όλους τους φίλους μου, η κυρία Κυριακοπούλου, και πριν την κυρία Κυριακοπούλου ήταν η κυρία Αλεξανδράκη, η οποία έκανε θαύματα. Έχουμε απόψε ανάμεσά μας σπουδαίους ανθρώπους, σημαντικού συγγραφείς, μια εξαιρετική ποιήτρια, την κυρία Σιώκου, τη φίλη μου την Τίνα τη Σιδέρη, που πορευόμαστε μαζί στην Ελληνική Εταιρεία Μεταφραστών Λογοτεχνίας. Δινάκη μου, σε αγαπώ πολύ. Το φίλο μου τον Δημήτρη τον Χωριανόπουλο, είναι εξαιρετικός ζωγράφος βυζαντινής ζωγραφικής. Τον κύριο Κακαδιάρη, που είναι ένας εξαιρετικός εικαστικός.
τι να πω, ποιητές, δεν θα πω άλλα γιατί κόλλησε το μυαλό μου. Λοιπόν, σας παραδίδω στους μουσικούς και σας ευχαριστώ από την καρδιά μου που είστε απόψε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εύχομαι να έχουμε καλές γιορτές και κουράγιο και δύναμη να προχωράμε μπροστά. Ευχαριστώ. Λέει Σεβαστοπουλού, θα σας διαβάσει ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο μου. Ξέρω ότι σας έχουμε κουράσει. Θέλετε να ρωτήσουμε αν θέλετε. Αν θέλετε. Να πάρει μια άλλη ιδέα. Συνήθως είναι κουραστικό για τους ανθρώπους. Γι' αυτό είναι. Για παρουσία. Αυτό είναι το... Α, τι ωραία φωνή μου. Ρούλα, ακούς. Αναστασιά! Το κορίτσι άκουσε τη φωνή της μάνας του από το μαγεριό και έτρεξε μέσα. «Πού είσαι, μωρή απρόκοφτη!» Η κοπελίτσα αναστέναξε. «Έρχομαι, μάνα», μουρμούρισε. Ξεσυνεριζόταν, με συγχωρείτε, της μάνας της τις αυστηρές κουβέντες. Τις είχε συνηθίσει και δεν την πείραζαν. Ακούμπησε την πετσέτα πάνω στο βαρύ ξύλινο τραπέζι όπου η μάνα μάλαζε σβέλτα και επιδέξια τη βαριά μεγάλη μπάλα της ζύμης. «Έλα, πιάσε να φέρεις την πινακωτή». «Την έχω έτοιμη, αλευρωμένη». Το ζυμάρι πλάστηκε από τα έμπειρα χέρια της μάνας στο σχήμα στρογγυλών καρβελιών. Κι ύστερα με την άκρη ενός μαχαιριού η Αναστασία έκανε πάνω στην ελαστική τους επιφάνεια το χάραγμα του σταυρού και κατόπιν ένα-ένα τα έβαζε στα καθαρά χωρίσματα της πινακωτής που μέσα είχε στρώσει λευκές αλευρωμένες πετσετούλες. 4 καρβέλια στο σύνολο. Ύστερα έριξε ζεστά πανιά πάνω στα ανοιχτά στόματα της πινακωτής, τη φάσκιωσε καλά με μάλινα σκεπάσματα σαν μωρό παιδί και την απόθεσε με προσοχή στη φαρδιά πεζούλα δίπλα στο τζάκι μέρος τυφλό που δεν το έβρισκαν τα ρεύματα του αέρα. Γύρισε προς τη μέσα μεριά του δωματίου, έβαλε τα χέρια στη μέση και ξεφύσηξε. Ουφ! Η μάνα της την κοίταξε. Το μεγαλύτερο από τα μπουμπούκια της είχε αρχίσει να ανοίγει τα δροσερά του φύλλα και άνθιζε και φώτιζε με το εύθυμο φως του ολάκερο το σπιτικό τους. Απ' τη μια χαιρόταν που είχε βγάλει τόσο όμορφη κόρη, απ' την άλλη βιαζόταν να την παντρέψει για να γλιτώσει από τους μπελάδες. Παντρεμένοι θα καταλάγιαζαν του κορμιού τα κρυφά ηφαίστεια, θα λογοδοτούσε στον άντρα της και θα συμμαζευόταν. Οι άλλες δυο, οι μικρότερες, οι δίδυμες, Άννα και Λία, 12 ετών, ήταν και εκείνες εξίσου όμορφες. Άλλωστε ήταν ομορφός εγώ αυτό του Παπαγιάννη. Μα θάμπωναν μπροστά στην Αναστασία που είχε πάνω της κάτι άλλο. Ένα κάτι τι διαφορετικό που την έκανε να ξεχωρίζει. Έβγαζε όταν γελούσε ένα φως αλλιώτικο, φεδρό, υπέρφεδρο. Και το βλέμμα της φωτιζόταν και σπινθύριζε κι αυτό και είχε και εκείνη τη μελωδική φωνή με τις απαλές αποχρώσεις που έδινε άλλη διάσταση στην εικόνα της. Της άρεσε να τραγουδά κάνοντας τις δουλειές του σπιτιού.
καμωματού και γεμάτη ενέργεια. Της φαινόταν πως έτσι γίνονταν λιγότερο επίπονες και βαρετές και μαζί με τις νότες που έβγαιναν από το κρουσταλένιο λαρίγγι της συντόνιζε και τις κινήσεις της, τρελαίνοντας τον πατέρα της πόλο τη μάλωνε και της φώναζε να σταματήσει τα καμώματα γιατί είναι αμαρτία άμα θες ο πειρασμός και το διαόλισμα. Η Αναστασία όμως που είχε γεννηθεί με τη χαρά της ζωής ριζωμένη μέσα της, τραγουδούσε και σιώταν και λιγιόταν όταν της δινόταν η ευκαιρία, όταν πήγαινε στο μήλο, όταν τάιζε τις κότες, όταν κυνηγούσε τα κατσίκια του υποστατικού τους. Τραγουδούσε και όταν ζύμωνε ψωμί, όταν άπλωνε με τάξη τα σπρόρουχα για να στεγνώσουν στον ήλιο και στον αέρα, όταν αγνάντευε το πέλαγος από τον περιστεριώνα τους που ορθωνόταν εκεί δίπλα στα έρημα βράχια πάνω από το σπίτι. Τραγουδούσε και όταν ήταν η γιορτή των χειροσφαγίων, εκεί στα μέσα του μηνός Οκτωβρίου, μόλις έπεφτε το πρώτο κρύο και έδινε χαρά στους συγγενείς ευοχούμενους τη ρακή, τα ξερά σίκα, τα καρύδια και τα μύγδαλα, όσο βάσταγε η τελετή της φαγής των οικόσιτων χείρων, που με το κρέας, τη σισήρα και τη γλίνα τους πάει να πει το δέρμα και το λίπος θα πόδαιναν και θα συντηρούσαν τις οικογένειες ολόκληρο χειμώνα. Τραγουδιστά έλεγε και τα γράμματα που τους μάθαινε ο πατέρας της από το Οκταήχη. Και το πάτερ ημών το έλεγε τόσο όμορφα που όσο κι αν έκανε τον αυστηρό ο Παπαγιάννης την κρυφοθαύμαζε αυτή την κόρη, την τόσο διαλεχτή κι ανέντροπη, και την έβαζε να το λέει συχνά μαζί με τις αδερφές της και το μικρότερο, τον Πέτρο, το στερνοπέδι ημέτων, στο εκκλησάκιο που λειτουργούσε τους Ορθόδοξους τις ενορίες τους. Σπρωγμένη από παρόρμηση ανεξήγητη, η μάνα αγκάλιασε άξαφνα την κόρη και τη φύρισε στο μέτωπο στοργικά, εκεί που πριν λίγο ανεπρόκοπη τη χαρακτήριζε και της έβαζε τις φωνές. Χαμογέλασε το κορίτσι, ξαφνιασμένο, και το λόλευκο χαμόγελό του έδωσε φως στο φεγγαρένιο της πρόσωπο. Δεν του συνήθιζε η μάνα σε τέτοιες διαχύσεις. Δεν προλάβαινε από τις πολλές δουλειές και τα σούρτα και τα φέρτα στο σπίτι και στους αγρούς. «Τι έπαθες, μάνα?» είπε γελώντας το κορίτσι που διαισθάνθηκε κι αυτό κάτι αδιόρατο να πετάει μέσα στους λευκούς τοίχους του σπιτιού, κάτι σαν μήνυμα, σαν ιονός που δεν είχε καμιά λογική εξήγηση. Και πάλι, έτσι ανεξήγητα, τα μάτια της μάνας βούρκωσαν, τα σκούπισε με την άκρη της λευκής μαντήλας και έτρεξε έξω από το δωμάτιο. «Είναι που θα με παντρέψει και θα με χάσει από το σπίτι», σκέφτηκε η Αναστασία. Αυτό είναι. Κι ύστερα βάρθηκε να σκέφτεται ξανά το Θεόφιλό της, όμορφο, μελαχρινό, με τα δαχτυλιδένια του μακριά μαλλιά να νεμίζουν γύρω από το αρενοπό του πρόσωπο. Και η μέρα κύρισε ήσυχη, όπως συνήθως με δουλειές στο σπίτι και στους αγρούς και με σκέψεις και όνειρα, ώσπου ήρθε το βράδυ και η οικογένεια μαζεύτηκε στο φτωχικό για μια βουκιά ψωμί και γάλα και την τελευταία προσευχή. Καλησπέρα και από εμάς. Εγώ λέγομαι Χαριτίνη Πανοπούλου. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ και εκ μέρους των μουσικών που θα με συνοδεύσουν, τον Γιώργο Τσοκάνη στα πλήκτρα και τον Χρήστο Αλεξόπουλο στα κρουστά, την κυρία Κεκροπούλου για την πρόσκληση αυτή και την τιμή που μας έκανε. Καλή διασκέδαση.
ξένου στο να δουν τα μάτια μας κι άλλους ανθρώπους σ' άλλα λιμάνια σκάσε ένα μέρη σαν ιδρύμα μακριά τα γέρη η πειρά της άγειρες και βάλε πλώρη μακριά απ' το έρημο φτώχο κόρη. Και θυμάται μια
χείρα που του έφερε φουρτούνα στην καρδιά. Το τσιμπούκι του δε σβήνει κι όλο πίνει. Έχει βλέμμα σαν κόκκιμα γριωπό και ένα σμούτσος πίσω που ένα φίνι στρίνει. Τραγουδά όλο τον ίδιο το σκοπό. Στεριά. Αν τα χέρια δεν αφήνει το τιμόνι, το καράβι μες στα χυμάτα πηδά. Όλος τρόμος αν αρχίσει και ανοιχτώνει, με τους ναύτες απ' την πλώρη τραγουδά. Στο πρώτο το λιμάνι και καινούρια αγάπη κοίταξε να βρεις. Και καινούρια αγάπη κοίταξε να βρεις. Και καινούρια αγάπη κοίταξε να
Perhaps.
verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, tu arte para mí fue el idioma. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida. Después, ay, qué vida tan obscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, darte para mí fuera de Dios. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida. Después, ay, qué vida tan obscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue el idioma. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión, el amor y la pasión, el amor. Into love songs, give.
close my eyes, I see nothing on rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world roses bloom. And when you speak, I just sing from above. Everyday words seem to turn into που συμμετέχετε να τραγουδάτε κι εσείς μαζί μας. Βλέπω ότι τα ξέρετε όλα αυτά τα τραγουδιά και τα αγαπάτε πολύ. Ζεμπεκιά, πιο μετά.
Ευχαριστούμε πολύ. Από όλα έχει το πρόγραμμα. Μην ανησυχείτε. Και ταγκό και βάλς. Από όλα. Και ζεμπέκι. Ένα τραγούδι του Μιχάλη Σουγιούλ. Άσε τον παλιό κόσμο να λέει.
είδες μυστικά με μια χαβάλια. Με μια αρμόνικα τρελή, με ένα τσιγκάνικο βιολί σου κάνω μάγια. Αν μάθω πάλι να αγαπάς όσο μακριά μου κι αν θα πας θα σου πω άχτη. Ψεύτρα σου ματιά έπεσα μέσα στη φωτιά και έγινα στάχτη. Κάτι με τώρα κοντά σου, μα δεν ξέρω τι. Λαχταρώ τον έρωτα σου, πες μου το γιατί. Όρκο παίρνω στο μας κερνά, αν θέλεις σκέψου. Πάψε τα λόγια τα πολλά, άσε τα σκέρτσα τα τρελά και συμμαζέψου. Ρωτώ κι εγώ σε βαρεθώ, έλα με βήμα πιο κοργά, έλα κοντά μου. Έλα στις νύχτες τη σιγή, να μου γιατρέψεις μια πληγή απ' την καρδιά μου. Φιλί, μου δώσες τρελή και έφυγε αφνό.
και ο Κωνσταντίνος, ο Δεδοσής, θα δώσει ευγέ. Και για να τον κρατήσω, τον παρέσει στο χώρο. Πριν φύγετε να μας πείτε κάτι. Καλησπέρα σε όλους. Με παρακάλεσα να πω λίγα λόγια. Αλλά δεν μου είπατε τι λόγια να πω. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα. Ευτυχισμένος στο καινούριο στρώμ. Το χρόνο. Είναι τα γρήγορα. Θέλω να πω το εξής. Είμαστε όλοι εδώ. Στηρίζουμε το ωκεανό. Έχει καλούς καπεταλίους. Η συγγραφέα, καταξιωμένη συγγραφέα, εκδότρια, θέμα είναι λίγο υποτιμητικό για έναν άντρα συγγραφέα να τον επιδίδει τη μέρα. Αλλά όλα είναι υποθέτα, όλα είναι ανεπτά. Θέλω να πω ακόμη ότι παρά την μεγάλη κρίση που περνάει το Λυκείο, ο ωκεανός έχει ανοίξει εμπορία δημιουργικά, όχι μόνο εγώ, στον περιορισμένο ελλαδικό χώρο, αλλά και έξω. Αυτό οφείλεται δραστηριότητα των κροτών, οφείλεται στο ότι ελέγχει κάτι που δεν υπάρχει σαν συγγνώμη. Και το βασκούμε με τη συγγραφή 40 χρόνια. Έχω γράψει 36 βιβλία. Σχολικά, λεξικά και τα άλλα. Έχει το ταλέντο, τα περαμένα είναι αυτό, να δημιουργεί φυγεία. Κύκλο. Δεν είναι εύκολο, ξέρετε. Το λέω από πείρα αυτό. Για να δεις σήμερα έναν εκδότη, πιο εύκολα μπορείς εσύ να δεις στον καλούκαλο. Είναι τέτοιο το τουπέ. Είναι τέτοιος ο αέρας. Είναι τέτοια... Τι θα μπορούσε να πει. Θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω. Αλλιώς αυτό, θα μπορούσε να το πέφτει συνολικά ένα υπερτροφικό εγώ. Έτσι λέγεται αυτό. Ζούμε σε μία εποχή υπερτροφίας του εγώ. Στον εργασιακό χώρο, στην καθημερινότητα, μες στο τραμ, μέσα στο μετρό, παντού. Υπάρχει μία υπερτροφία, όχι σωματική, όχι σωματική, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Υπερτροφία ψυχική. Δηλαδή όλοι είναι θεοί. Η ελέγχη δεν το έχει. Δεν το έχει αυτό. Και αυτό οφείλεται στην επιτυχία. Είναι μία εκδότρια η οποία κρίνει κάθε εβδομάδα την επιτυχία. Κάθε εβδομάδα σε όλα, κοίταξε, έχω κάθε δικαίωμα από τη στιγμή που σε χώρεψε. Πρέπει να μιλήσω. Πρέπει να μ' αφήσεις να μιλήσω. Δεν μ' αφαιρέσεις τον λόγο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι. Σας εύχομαι καλές γιορτές και να δίνετε ευκαιρία να ανταμώνουμε όλοι εδώ, διότι επικοινωνώ, άρα υπάρχω.
Θα πει και η ωραία κυρία εδώ. Έναν ωραίο κύριο. Καλησπέρα και από μένα. Εδώ είμαι και εγώ στον ωκεανό, αλλά ακόμα στον υπηαγωγείο. Έχουμε μέλλον, φαντάζομαι, να είμαστε καλά όλοι. Χρωστάω στην Ελένη και προκούνου πάρα πολλά. Όπως και όλοι εμείς οι νέοι συγγραφείς, όπου μας αγκαλιάζει, μας πηγαίνει βήμα-βήμα, μας δείχνει τα μυστικά της, δεν κρατάει τίποτα εκείνη, όλα μας τα λέει. Μακάρι να τις μιλάσουμε και να ανέβουμε στην κορυφή όπως είναι αυτή η όμορφη, η δυναμική, η πολυδιάστατη προσωπικότητα όπως η Ελένη Τικοπούλου. Θα μου χειροκροτήσετε λίγο μέρα σας παρακαλώ. Σήμερα έγινε ακόμα μια φορά μανούλα και σαν μανούλα δεν κράτησε το παιδάκι της μαζί, αλλά μας το έδωσε, μας το πρόσφερε σε όλους μας. Θα μας εκπλήξει, είμαι σίγουρη. Εγώ προσωπικά περίμενα την Αναστασία με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία και νομίζω ότι όλοι μας, όσοι είμαστε εδώ, να διαβάσουμε, να απολαύσουμε, να ξεκουραστούμε, να μας συγκροτεύσει όπως πάντα η Ελένη. Δεν θα σας κουράζω. Θέλω να της πω ένα ευχαριστούμε που υπάρχει, Ελένη. Of shelter now, though every thread is torn.
Ευχαριστούμε πολύ.
ταμπάνι. Δεν σε φίλησα ποτέ μου, μίλησέ μου, μίλησέ μου. Θα σε ξεχάσω, πες μου, μίλησέ μου, μίλησέ μου. Δεν σε φίλησα ποτέ μου, μίλησέ μου, μίλησέ μου. Μόνο στο όνειρό μου σε φιλώ. Ξεχάσω, πες μου, μίλησέ μου, μίλησέ μου. Δεν σε φίλησα ποτέ μου, μίλησέ μου, μίλησέ μου. Μόνο στο όνειρό μου σε φιλώ.
όταν με θωρεί. Σβήστε τα φώτα, σβήστε το φεγγάρι. Σαν θα με πάρει το πόνο μου μηδί. Σβήστε τα φώτα, σβήστε το φεγγάρι. Σαν θα με πάρει το πόνο μου μηδί. Να ζήσεις μα, να ζήσεις μα,
άρχισαν τα όργανα το παλιό δερβίσικο. Να μη μου το χορεύες, θα ήταν αφύσικο. Χορέψε κορίτσι μου, πάλαμα κι εγώ θα σου χτύπω. Έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ. Σε κορίτσι μου, παράμα κι εγώ θα σου χτύπω. Έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ. Άρχισαν τα όργανα, το πόζου κερδάζεται. Το κορίτσι μου σχέτε και τεινάζεται. Σου κοπελάρα μου, παιδί μου κάνεις πω-πω-πω. Έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ. Έτσι σ' αγαπώ. Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν τη γλεντήσουμε, μες στο ψεύτικο δουνιά, παίξε μου διπλό παινιά, παίξε μου διπλό παινιά και ο μήνας σε γενιά, και ο μήνας σε γενιά. Σώζει ο άνθρωπος, κοίτα παρατήρησε, μέχρι τα 40 του κι ύστερα πατήρησε. Μέχρι τα 40 του κι ύστερα πατήρησε. Μες στο ψευτικό δουνιά, παίξε μου διπλό παινιά, παίξε μου διπλό παινιά και ο μήνας σε γενιά, και ο μήνας σε γενιά. Διάβολο τα γράψα όλα το κατάστοιχο και γλεντώ τα νιάτα μου πριν με πιάσει λάστιχο. Και γλεντώ τα νιάτα μου πριν με πιάσει λάστιχο. Μες στο ψεύτικο δουνιά, παίξε μου διπλό παινιά, παίξε μου διπλό παινιά και ο μήνας σε γενιά, και ο μήνας σε γενιά. Thank you.
Σου λένε
Αγγελή. Σας ακόμα εδώ, πλησιάζοντας προς το τέλος. Απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά.
κορμί σου. Μέτρα τον πόνο κι άσε με μόνο στην ερημιά. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να'ρθείς με ένα τραγούδι του δρόμου, να'ρθείς όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάμπει τα στέρι με φως να ντυθείς, με φως να ντυθείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς περάσαμε ωραία μαζί σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, είναι ο Μότσαρτ Αμαντέος. Είναι μια δεύτερη έκδοση.